με την ερημοποίηση στη Θεσσαλία, η οποία ακολουθεί το μοντέλο της ευρύτερης ξηροθερμικής ζώνης της χώρας, όπου έχουμε σημαντική διάβρωση εδαφών και ερημοποίηση γεών σε μεγάλη κλίμακα. Από το 80 μέχρι σήμερα έχουμε μια σταθερή, ευθύγραμμη μείωση των κεκλειμένων γεών. Είναι κυρίως σε χειμερινά σιτηρά, στάρι και χτάρι δηλαδή, σε κατά 2 εκατομμύρια στρέμματα το χρόνο. Αυτό είναι ποσά τρομακτικά και κάτι πρέπει να γίνει άμεσα και σε επίπεδο χώρας, αλλά και σίγουρα σε επίπεδο Θεσσαλίας. Όπου τα τελευταία 20 χρόνια στη Θεσσαλία έχουμε χάσει 750.000 στρέμματα σιτηρών, που είναι προσκοτωμένοι στο νομό Λάρισας και νομό Μανησίας. Δυστυχώς έχουμε χάσει και 340.000 στρέμματα από το αρδευόμενο βαμβάκι, το οποίο έχει αντικατασταθεί από μη αρδευόμενες καλλιέργειες με πολύ χαμηλότερη προστιθέμενη αξία αντιγιονό για το κράτος και τη χώρα. Αυτά τα θέματα θα τονίσουμε σήμερα και τρόπους αντιμετώπισης. Τι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης? Αμυξής φορές, φορές λιπάνσεις και να εφαρμοστεί αυτά που λέει το σχέδιο κατά της ερημοποίησης. Έχουμε σχέδιο δράσης κατά της ερημοποίησης. Έχουμε το πρώτο σχέδιο το 2000, το οποίο από πέρσι προσπαθούμε να το επικαιροποιήσουμε. Καλά πάμε, αλλά δεν φτάνει αυτό. Φτάνει και η εφαρμογή. Η εφαρμογή του σχεδίου έχει γίνει από σοβαρούς επιστήμονες και θα πρέπει να εφαρμοστεί. Είναι ένα σχέδιο.